Αυτό θέλω να πει. Αυτό θέλω να πει. Παραμιλάω σε σημείο που έχει έρθει και η γειτόνισσα και μου έχει χτυπήσει. Όχι, είχα ξυπνήσει υγρή. Ναι, ναι, γάμισε τα. Και νόμιζα ότι τελείωσα στον ύπνο μου. Αλλά δεν είχα τελειώσει τον ύπνο μου. Άλλη μία μίζερ δευτερούλα. Είμαι ο Δημήτρης από το Καστατακίνη. Ακόμα επεισόδιο 3 μου. Και σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που μας συμβαίνει πολύ συχνά και το ζούμε πολύ έντονα. Όνειρα, εφιάλτες, αλλά και πονηρά όνειρα. Για πάμε να δούμε. Θέλω να μου πείτε τα πιο πονηρά όνειρα που έχετε δει. Καμισέτα. Για βέστα. Έλα, μόρτια σου. Κάτι έχω δει. Έχω κάνει κάτι με έναν πολύ μεγαλύτερο άντρα. Τον ήξερε ή γενικότερα. Σαν φαντασίωση. Κάτι ήξερα, ναι. Λέω ευγενικά, καταλαβαίνεις που το πάω. Κοίτα να δεις. Δεν βλέπω όνειρα. Κι εγώ ρε φίλε. Κάτι παίζει, κάτι παίζει. Κάτι έχει χαλάσει. Λίγο χαλασμένο. Έχει γίνει λίγο glitch στο Matrix, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν βλέπω όνειρα όνειρα. Άστα αυτά. Με βλέπουν. Ονειρό, δασκάλα φίλε. Δασκάλα. Δασκάλα φίλε. Γενικά ή μια παλιά στο σκάλα. Δασκάλα και η φάση είναι πως την είχα και για ένα χρόνο κόμμενα. Είχες ένα χρόνο γκόμενα, τα σκάλα. Μετά από αυτό το όνειρο, μετά από ένα μήνα τα φτιάξαμε. Ήρωας! Ήρωας! Λοιπόν, είχα δει ότι είχα κάνει τρίο με τον τότε αγόρι μου. Και είχα κάνει... Και με ποιον ακόμα? Με την αδερφή του. Ναι, είχαμε σε... Αυτό που λέμε έχεις παρόλο το σόι δηλαδή. Ναι ρε φίλε, όχι, είχα ξυπνήσει υγρή. Ναι, ναι, γάμισε τα. Και νόμιζα ότι τελείωσα στον ύπνο μου. Αλλά δεν είχα τελειώσει τον ύπνο μου. Δεν ξέρω τι είχα πάθει. Λοιπόν, είχα δει. Κοίτα χαρά. Άκου φάση. Λοιπόν, είχα ξυπνήσει και είχα δει ότι κοιμόμουν με τη μάνα του φίλου μου. Δεν λέω φίλο, δεν είναι αυτό, όχι. Και ξύπνησα και βλέπω το Μίτσο κάτω. Είχε ξυπνήσει κι αυτό. Και είχα φρικάρει, φίλε, και λέω όχι. Εντάξει, το κάθε πρωί. Εσύ? Εγώ προσωπικά δεν έχω κάποιο τρομερό όνειρο. Λογικά με μία κοπέλα που είχα αποθυμένο. Λογικά πώς το εννοείς? Άμα το θεωρεί κάποιος πολύ πιο πονηρό. Με μία συμμαθήτρια από το σχολείο ήταν το πονηρό, αλλά μέχρι εκεί. Τα ξεχνάω μετά από 5 λεπτά. Και τα πονηρά όνειρα. Όχι. Δυστυχώς. Κοίτα, όποτε βλέπεις πονηρό όνειρο, σταματάει ένα λεπτό πριν το καλό. Πριν το καλό. Εγώ είχα ένα όνειρο, ρε. Ότι... Να το πες το, μου έλα. Τα θυμάμαι όλα, ρε. Εγώ. Είχα όνειρο ότι είχα νοικιασμένη μια βίλα. Κάλεσα πολλές, αλλά ήταν πολύ ρεαλιστικό, ρε φίλε, το όνειρο. Δηλαδή έφυγαν. Δεν ήθελα να ξυπνήσει. Ξύπνησε το πρωί, είχε γίνει λίγο, όχι, γίνει λίγο χάρη. Ναι, απλά έφυγαν. Μετά ξύπνησα, δηλαδή κατάλαβα ότι είχα ξενερώσει. Και πρασκουπιστό, λέει. Ποτέ, ρε. Έλα και εσύ μέσα, έλα εδώ, έλα εδώ. Το πιο πονηρό. Ήταν μαζί σου. Μαζί σου. Εγώ μαζί σου. Κάτσε, πετάω. Έχω δει πάρα πολλά πονηρά. Πες μου το πιο. Ήτανε ένα όνειρο με τον πιο πρικισμένο που έχω πάει. Ναι. Και ήτανε ωραίο. Ήτανε... Όχι, ήτανε πολύ ωραίο όνειρο. Κάτσε, γιατί περνάει εδώ και 3 λεπτά από μπροστά μου αυτός. Ποιος? Λοιπόν, θέλω να μου πείτε χειρότερο εφιάλτη που έχετε δει. Τον χειρότερο εφιάλτη που έχετε δει. Χειρότερο εφιάλτη. Χειρότερο εφιάλτη, α. Ο... Τρόμαξη μόνο το σκέφτηκε. Τρόμαξη. Ήμουν σε ένα μουσείο. Είμαι... Μέχρι και στον ύπνο σου είσαι πραγματικά. Κουλτούρα. Όσο επί το κεράδικο θα ήμουν. Κάνα σουβλάκι. Και ήταν και καλά ένα τέρας που φιλούσε αυτό το μουσείο. Και ναι. Για κάποιο λόγο δεν με συμπαθούσε. Εντάξει, τέρας. Είναι και τη γιαγιά μου. Α, την γιαγιά σου μέσα. Όλους άλλους τους άφηνε να μπουν μέσα, αλλά εμάς δεν μας αφήνανε να μπούμε μέσα. Παγάτε χεί από το τεράς. Ναι. Μου έχει συμβεί σε πόρτα σε μαγαζί αυτό. Αυτός, για κάποιο λόγο μπορούσε να βγει από εκεί που ήταν. Και πήγαινε σε μια γκαλερία αυτός και ζωγράφιζε. Οπότε πήγαμε με τη γιαγιά μου στην γκαλερία αυτή. Δεν έχει λογική. Ακόμα και βιάλτη δεν έχει λογική. Και πήγαμε στην γκαλερία που ήταν αυτός και πήγαμε και ό,τι είχε φτιάξει αυτός να ζωγραφίσει, του τα πετάξαμε στην τουαλέτα. Καλά να πάμε. Και μετά μας κυνηγούσε. Να μας δίνει χί, σας έφαγε. Όχι. Α, μετά ξύπνησα. Ναι, όταν να σε φάει ξυπνάμε, κατάλαβες. Χειρότερο εφιάλτη, τον πρώην μου. Πάω. Να με κυνηγάνε και να με πιάνουνε. Και είχα δει αυτόν τον εφιάλτη, είχα δει ότι έμεινα μόνη μου και κάποιος με κυνηγούσε. Και εκείνη τη στιγμή που πάει να με πιάσει αυτό στο όνειρο, μου κάνει να μπας έτσι να σηκωθώ. Και ήμουν... Μου κλασικά, κλέφτες. Κλέφτες? Κάτσε εδώ, το ακούω. Που μπαίνουνε... Στο σπίτι μου και ήρθαμε ότι ας πούμε κρύβομαι κάτω από ένα νεροχύτη
Δηλαδή σημεία που δεν. Τι σε γάτα είσαι, ρε! Είτε δεν χωράω, είτε δεν χωράω, είτε δεν θα ψάξουν, ρε. Και απλά κάνουν αυτό. Δεν θα ψάξουν, λέει. Κάνουν αυτό και με κοιτάνε. Ψάχνουν, ρε. Μπαίνω στο ντουλάπι, λέει. Με σκούπε μαζί. Α, λέγε. Τσ' άρεσε. Ναι, εγώ βλέπω πολύ συχνά ότι είμαι σε ένα σανσέρ. Ανεβαίνω. Και εκεί που ανεβαίνω, έχω πατήσει, ας πούμε, να πάω στον τρίτο. Δεν πάω ποτέ στον τρίτο. Φτάνω στο Θεό. Φτάνω στο Θεό και ξαφνικά κάνει ένα gap και αρχίζω και πέφτω. Να πέφτω από τον πέμπτο όροφο. Να πεθαίνω, φίλε. Φοβάμαι το θάνατο. Λένε ότι αν πεθάνει, δεν είναι κακό όνειρο. Ναι, ναι. Όχι, όντω. Θέλει την ώρα, όντω. Τον εαυτό μου μέσα σε ντάφο, ρε, φίλε. Ου, καλό! Και πάλι φρίκαρα. Με το Μίτσο όρθιο! Με το Μίτσο όρθιο! Εσύ. Και εγώ πάλι με θάνατο θα είναι, ή τους δικούς μου, την οικογένειά μου, ή να πέφτω από κτίριο και να ξυπνάω εκείνη την ώρα. Κλασικό, ναι. Κλασικό, ναι. Βασικά, ξέρεις, βλέπω συνέχεια ότι σε κυνηγάνε και δεν μπορείς να τρέξεις το κλασικό στο όνειρο, αλλά. Καλά, περνάς και στον τύπο. Ναι, καλά. Ξυπνάς φουλ κουρασμένος. Φουλ κουρασμένος, αλλά αυτό. Απλά δεν μπορείς να τρέξεις. Κάτι τώρα ιδιαίτερο δεν έχω. Δεν πειράζει, μου κάνει. Ωραία. Γενικότερα, creepy ιστορίες που έχουν κάνει με τον ύπνο, σας έχουν πει. Με μύθους κι αυτά. Μύθους δεν ξέρω, εγώ παραμιλάω στον ύπνο μου. Παραμιλάω. Πάρα πολύ. Έχει έρθει και σταυροπόδι, μπορώ να πω. Ναι, αυτό δεν είναι ύπνος, είναι που έχω πάει στη μύθο με καφέ. Ναι, και παραμιλάω σε σημείο που έχει έρθει και η γειτόνισσα και μου έχει χτυπήσει. Πώς γίνεται αυτό. Φώναζα. Ούριαζε. Ναι, μάλλον. Σκύλε τη λύσα. Σκύλε τη λύσα! Τρέξτε γρήγορα στο βουνό, μόλι πείτε. Πού είναι ξύκολε! Βοήθεια! Καλό. Ενδιαφέρον. Έχει. Πράγματα. Ισχύει αυτό, θέλω να πω. Πρόσεξε γενικότερα. Κανείς. Έχω φτάσει στο σημείο να τσακώνομαι με έναν άνθρωπο και να μην το καταλαβαίνω και τελικά κάτι είπα. Τι είπα. Έλα ρε θύ, εντάξει, θα τα βρούμε, κάτι τέτοιο. Και συνειδητοποίησα ότι δεν τσακωνόμουν μαζί του. Δηλαδή κατάλαβα ότι κοιμόμουν. Τι Μάρα δεν λέγεται. Αυτό που. Μάρα, τι Μάρα, Μάρα είναι μια YouTuber. Με τα κόκκινα τα μάτια. Τι Μάρα είναι YouTuber, όχι. Εγώ τη Μάρα κλείνω. Και σκεφτώ. Η Μάρα έχει πει κάτι για. While Patchy pulls himself together, let's see how SpongeBob's party is shaping up. Ναι, την έχω ακούσει. Αυτή που είναι με τα κόκκινα τα μάτια. Και όταν κοιμάσαι. Άκου, εμφανίζεται αυτή. Έλα, πες. Και μου διάζει. Δεν μπορεί να πει κάτι. Παραλύει και σε σκοτώνει. Και αυτή είναι. Μύγει. Creepy stories. Μπράβο, με μόρες ή πολλές. Με μόρα έχω μόνο να σου πω. Ήρθε μια μόρα εκεί πέρα. Σε σένα γενικότερα. Σε μένα. Πώς ήταν σαν εμπειρία. Τρομακτική. Το έχω περάσει εγώ γι' αυτό. Τρομακτική. Ήρθε εκεί πέρα, δεν κουνιέσαι, δεν μπορεί να κουνηθείς, απλά. Κάτσε, την είδες. Δεν την είδα, αλλά δεν τόλμησα να ανοίξω τα μάτια μου. Την μόρα την ξέρετε. Ναι. Άρα τι μου λες. Ναι. Είδες που τα ξέρετε. Ναι. Μου είχε διηγηθεί ο πατέρας μια ιστορία πριν χρόνια. Κοιμότανε λέει και ξυπνάει. Δεν μπορούσε να ξυπνήσει. Και αισθανόταν ότι πνιγότανε και δεν μπορούσε να πάρει ανάσα. Εσένα είσαι κάποιο γνωστό σου. Είδα ότι έπαιξα ξύλο μια φίλη μου. Και τι έγινε. Ποιος κέρδισε. Στα μπουκετίδια. Δεν θυμάμαι. Πάλι ξύπνησες. Πάλι, αφού αμάρε πουλάκι. Άρα τις έφαγες. Κοιμάσαι κατευθείαν, ναι. Σαν μοσχάρα. Ναι. Και εγώ έτσι κοιμάμαι, πραγματικά. Είναι μέχρι να πάρω ύπνος.